γύρνα αριστερά και πάργαρε. Τρελαμένος! Τρελαμένος ακόμα μια φορά! Και ευχαριστούμε πολύ και το φίλο. Εύχομαι να πάρετε κάποια στιγμή όλο κοινικό τσάντι. Και το φίλο, ναι, βεβαίως. Είτε αυτό. Το καινούργιο μοντέλο, είτε μεταχειρισμένο όπως τα δικά μας. Και παιδιά, προσοχή μόνο αυτό που έτσι, φιλαράκι. Πάντα προσέχουμε στον δρόμο τον εαυτό μας και τους υπόλοιπους. Υπάρχουν πολλά πράγματα, πρέπει να προσέχουμε. Δεν τρέχουμε, ντυνόμε σωστά, εξοπλισμό. Κράνος, γάντια, μπουφάν, ισοθερμικά για το χειμώνα. Ποδιές για κάτι φλαράκα εδώ τύπου η Ντέγκρα, έχουμε το φίλο του το μάχη μου που πάει ταξίδια υπερατλαντικά. Έτσι. Το βάζουμε και στη θάλασσα μέσα ρε φιλαράκι. Θα το κάνουμε από μικρό Hovercraft. Αυτά είναι, αυτά είναι. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρώην ιδιοκτήτη του οχήματος που έχεις αυτή τη στιγμή. Ξέρει ποιος είναι αυτός ο φίλος. Ο φίλος Μπασού, ναι. Ο Γκρέγκορι. Ο Γκρέγκορι το τούμπανο. Που μας έδωσε ένα μηχανάκι πολύ προσεγμένο. Με ιδιαίτερη φροντίδα το έκανε ο άνθρωπος. Πολύ ωραίο χρώμα. Με μεράκι όλο το περιπίδι και βαψίματα. Ανακατασκευή όλο το σανσί του μηχανάκι. Γιατί το είχε πάρει ο άνθρωπος μια κατάσταση από έναν κύριο. Το είχε λίγο παρατημένο εξωτερικά. Όπως και το δικό μας βεβαίως. Και το άφιαξα κόκλα. Καινούργιο εργοστάσιο. Λοιπόν, τα λέμε. Φιλάκια, φιλάκια από το φίλο εδώ το μάχη μου, τα λάνι. Στο σημερινό βίντεο παρουσιάσαμε το Exciting 250. Τι ωφέλη ή όχι έχουμε από μια τέτοια βελτίωση σε περιφερειακά εξαρτήματα στη μετάδοση, με το σετ της μαλώση, ράολα, ελαττήριο, συμπλέκτη, φυγοκεντρικά και άλλα. Έχουμε οδηγήσει το μηχανάκι πολλές φορές στο παρελθόν με τα μαμά εξαρτήματα της μετάδοσης και συγκρίνουμε τις όποιες διαφορές προκύπτουν από την προσπάθεια αυτή. Συμπέρασμα. Είδαμε στις μεσαίες και ειδικά στις υψηλές τροφές μια αξιόλογη διαφορά του μαλώσης συστήματος σε σχέση με το μαμά, σε ρεπρίζ, ειδικά και σε λίγα χιλιόμετρα παραπάνω τελικής. Κατανάλωση στα ίδια επίπεδα με πριν. Αξίζει. Ανάλογα με την τσέπη. Είναι καθαρά θέμα επικειμενικό. Ναι ή όχι.